Έρχεται και μια έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που σύμφωνα με κάποιους χτυπάει κάποια καμπανάκια. Κάποιοι βλέπουν και ένα τέταρτο μνημόνιο να έρχεται. Τελικά, ποια είναι η κατάσταση της οικονομίας? Να τα πάρουμε ένα-ένα. Mm-hmm. Η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου επαναλαμβάνει τη συνήθεια ρητορική του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και τις προβλέψεις του, οι οποίες, όπως όλοι θυμόμαστε, δεν έχουν πέσει ποτέ μέσα και σε τίποτα. Ειδικά μάλιστα πέραν του ότι έχουν καταστρέψει τη μισή ηφίλιο, ειδικά μάλιστα οι προβλέψεις του για την Ελλάδα από το 2010 μέχρι και το 2019 ήταν τέτοιες που δεν πέσαν ποτέ μέσα σε καμία εκτίμηση. Τώρα, επειδή υπάρχει η εκτίμηση ότι η κυβέρνηση σκοπεύει να αποπληρώσει κομμάτι του ακριβού δανείου, με το δάνειο του Δέλτα Νιτάφ, με αποτέλεσμα το Δέλτα Νιτάφ να έχει μικρότερο πάτημα, λιγότερο πόδι στην Ευρώπη, πιστεύω ότι γι' αυτό το λόγο ακριβώς τσινάνε. Σε ό,τι αφορά το επόμενο θέμα που έχει να κάνει με το Eurogroup, η κυβέρνηση βρίσκεται σε μια διαπραγμάτευση με τις τράπεζες προκειμένου να φέρει την καλύτερη δυνατή προστασία της κατοικίας και την ρύθμιση των δανείων. Αυτή η διαδικασία, επειδή είναι περίπλοκη και υπάρχουν και αντικρουόμενα συμφέροντα, καθυστερεί. Επειδή καθυστερεί και η αντίστοιχη απόφαση του Eurogroup. Γενική εκτίμηση, δηλαδή η εκτίμηση η οποία προέκυψε και από τις δηλώσεις των Ευρωπαίων αξιωματούχων μετά το τελευταίο Eurogroup, είναι ότι τα χρήματα αυτά, τα οποία είναι ελληνικά χρήματα, δεν είναι δόση δανείου, θα παραδοθούν στην Ελλάδα, θα εκταμιευθούν πριν από το επόμενο Eurogroup του Απριλίου. Τέταρτο μνημόνιο. Εντάξει, αυτό είναι ανέκδοτο. Και σε σχέση με τον πολιτικό χρόνο των εκλογών, των εθνικών εκλογών, mm-hmm. γιατί βλέπουμε ότι και μέσα στην έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα, υπό την έννοια ότι όσο αργούν οι εκλογές, σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο η κυβέρνηση θα κάνει παροχές. Που σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε έναν δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Και ήδη αρχίζουν και κάποια δημοσιεύματα. Mm-hmm. Πιστεύετε ότι οι εκλογές, οι εθνικές, πρέπει να έρθουν τώρα το Μάιο ή να γίνουν κανονικά στο τέλος? Πιστεύω ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Η κυβέρνηση ακολουθεί την πολιτική την οποία έχει ανακοινώσει. Η πολιτική αυτή δεν είναι πολιτική παροχών, είναι πολιτική με την οποία τονώνεται η ενεργό συζήτηση, έχει ο κόσμος περισσότερα λεφτά στη διάθεσή του, τονώνεται η κατανάλωση, δημιουργούνται περισσότερες δουλειές. Είναι μια αναπτυξιακή προσπάθεια ακριβώς στον αντίποδα της αντίληψης των μνημονίων και γι' αυτό μερικούς ενοχλεί. Ξυδάκι. Μάλιστα. Κύριε Οικονόμου, ξυδάκι.